Απίστευτες καταστάσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου. Από τις 10 το πρωί έκλεισαν οι τουαλέτες και τους χιλιάδες επισκέπτες του Ανακτόρου εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων και υπό τον φόβο οι τουαλέτες να πλημμυρίσουν μελίματα. Yeah, it's bad. Είναι κακό. Θέλουμε να πάμε στις τουαλέτες και δεν λειτουργούν. Δεν είναι καλό. Εξάλλου πληρώσαμε ακριβά για την είσοδό μας στον αρχαιολογικό χώρο. Οι τουρίστες παραπονιούνται γιατί και το κόστος της επίσκεψης είναι ακριβό. Έτσι για αυτούς. Οπότε πληρώνοντας ένα τόσο ακριβό εισιτήριο, περιμένουν ότι όλα θα λειτουργούν όπως και στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους στο εξωτερικό. Εννοείται ότι παραπονιούνται. Συνέπεια, αρκετοί τουρίστες να σχηματίζουν ουρές για μια τουαλέτα σε καταστήματα και εστιατόρια πέριξ του αρχαιολογικού χώρου, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, αλλά εδώ περιμένουμε πολύ ώρα. Οι τουρίστες μας είπαν ότι έχουν χαλάσει οι τουαλέτες της Κνωσού και εμείς τους φιλοξενούμε στις δικές μας τουαλέτες. Είναι κάτι που μπορείτε να δείτε κιόλας. Σαν γεγονός, φυσικά και δεν είναι κάτι που αρμόζει στην Κνωσό, σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων. Η Κνωσός είναι μία σε όλο τον κόσμο και πρέπει και όλοι να την προσέχουμε σαν μία. Είναι πρόβλημα φυσικά, αλλά τώρα προσπαθούν να το φτιάξουν. Τώρα θα αναγκαστώ να ψάξω τουαλέτα στα γειτονικά καταστήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάηκαν δύο μοτέρ σε βόθρο όπου συγκεντρώνουν τα λίμματα πριν αυτά προωθηθούν στον αγωγό αποχέτευσης και καταλήξουν στο βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση στον βόθρο ήταν οριακή με εργαζόμενους από τον αρχαιολογικό χώρο να ενημερώνουν σχετικά τη ΔΕΙΑΗ ώστε να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες απόφραξης και αντικατάστασης των δύο μοτέρ. Πρέπει η προτεραιότητα να δώσουν στις τουαλέτες. Ο κόσμος δεν μπορεί. Και συγγνώμη, ειδικά στις τουαλέτες. Είναι δυνατόν. Έχουμε εξαιτήσει που έπρεπε να τρέχουν αμέσως για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου για να μας αφήσει το χρήμα του. Ναι, ζητάνε τουαλέτα. Αρκετοί? Αρκετοί, ναι. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Δεν πιστεύω να φτιάξουν. Συνήθως έτσι γίνεται. Για αρκετές ώρες οι τουαλέτες ήταν κλειστές, ενώ υπήρχε σχετική σήμανση για τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου. Πρόκειται μάλιστα για 25 τουαλέτες, οι οποίες ανακατασκευάστηκαν μετά από δεκαετίες και δόθηκαν προς χρήση από τον περασμένο Μάρτιο. Οι εικόνες που φωτογράφησαν τουρίστες, με ορισμένους μάλιστα, να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το όλο πρόβλημα με χιούμορ. Yes, it's a big problem for us. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Τώρα θα ψάχνουμε τουαλέτες. And then we search for a toilet.